Ωραία, βγαίνω εγώ μπροστά. Ναι, ναι. Ύστερα από τις σημερινές διώξεις, η κυρία Δούρου οφείλει να παραιτηθεί. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά έχει πολύ σημαντικά καθήκοντα στα οποία απέδειξε ότι δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί. Και είναι στοιχειώδης ευτυχία απέναντι στη μνήμη των 100 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να αναλάβει τις ευθύνες της επιτέλους. Ευθύνες που τόσο η ίδια, όσο και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του προσπάθησαν με τόση αναλγησία να αποποιηθούν. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, προγραμματισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν μείνει πίσω, προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Τα προβλήματα είναι πολλά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση προχωρούν όλα και όπως είχαμε δεσμευτεί, δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί ο αγώνας των ανθρώπων αυτών. Έχουν δικαίωμα να έχουν την πολιτεία στο πλευρό τους. Φαντάζομαι να συνεχιστεί αυτή η κίνηση. Γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή πια στο ΜΑΤΑ ή το κλίμα μετά το χαμό τόσων συνανθρώπων μας, αλλά ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο για όλους όσους έμειναν πίσω να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να βρουν τους ρυθμούς τους, να αποκατασταθεί η ζωή σε αυτή την τόσο όμορφη περιοχή, στην οποία και εγώ μετάλλωσα και σήμερα βλέπω εδώ έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση να την ξαναδούμε, να αποκτά ζωή και νομίζω ότι αυτό το οφείλει στον παιδικό μας χρόνο. Λοιπόν, είμαστε όπως δεσμευτήκαμε πάντα εδώ. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει το κλιμάκιό μας έχει ξαναεπισκεφθεί το μάτι, έχει σήκου 13 ερωτήσεις. Πιέζουμε πάρα πολύ